Είναι ένα διαρκές παιχνίδι όπου, εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές είναι αβέβαιη η κατάληξή του. Θα μιλήσει τώρα και ο κ. Ρακλαμάνης, αλλά βγάλαμε νωρίτερα και διεθνολόγους και άνθρωπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει το στράτευμα. Όπου ουσιαστικά ξέρετε τι λένε, ότι αν δεν τραβήξουμε εμείς το αυτί του Ερντογάν, ο Ερντογάν θα συνεχίσει με αυτή τη στρατηγική. Προσέξτε. Δηλαδή, να μην κρατάμε πλέον τη στάση άμυνας. Δεν κρατάμε στάση άμυνας. Δεν νομίζω ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει. Εάν το ρεπορτάζ που έχει, δεν είναι κακό να πούμε, ναι, την εφημερίδα, η Εστία πρωτοσέλιδο, ότι εντοπίσανε τα ελικόπτερα τα δικά μας τρία υποβλήχια τουρκικά και τα καθήλωσαν εχθές, τους απείλησαν ευθέως, θα ρίχνανε βόμβες βυθού. Αυτό είναι μια κλιμάκωση εκ μέρους μας. Μάλλον κλιμάκωση απάντηση. Όχι κλιμάκωση πρόκληση. Ναι, αλλά ο άλλος κόβει βόλτες όμως με το όλο. Κλιμάκωση απάντηση. Και ο ελληνικός το όλος κόβει βόλτες και παρακολουθεί. Τώρα ζούμε δηλαδή ένα σκηνικό πολύ μεγάλης έντασης. Αλλά αυτό τι νομίζετε ότι βοηθάει το να το λέμε συνέχεια και να δημιουργούμε ένα τέτοιο κλίμα. Δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Βέβαια, ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει άλλος είναι ο ρόλος των στρατιωτικών και άλλος της πολιτικής ηγεσίας. Τον τελικό βέβαια λόγο πρέπει να τον έχει η πολιτική ηγεσία. Αυτό βέβαια που δεν μπορούσα να καταλάβω είναι γιατί ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Ούτε αυτή που στηρίζω εγώ της Νέας Δημοκρατίας σήμερα μέχρι στιγμής το έχει κάνει. Περισσότερο, Παναγιώτη, για μένα από συμβούλιο υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει να φτιαχτεί ένα συμβούλιο εθνικής ασφάλειας. Αυτό μπορεί να... Και δεν θα συνεδριάζει αλακάτ. Θα έχει τακτική συνεδρίαση όπως γίνεται σε όλα τα σοβαρά κράτη του κόσμου. Και εκεί να βγαίνει η εθνική στρατηγική που είναι η κόκκινη γραμμή. Εσείς κύριε Κακλαμάνη πιστεύετε ότι τώρα πρέπει η ελληνική πλευρά να πάει σε διάλογο με την Τουρκία ή... Υπό αυτές τις συνθήκες δεν νομίζω κανένα σοβαρό κράτος μπορεί να δεχθεί να πάει. Δηλαδή, συγγνώμη, ο άλλος κόβει βόλτες στα δικά μας τα χωρικά ύδατα και εμείς να πάμε να του πούμε τι δηλαδή. Ότι καλά το κάνεις. Ναι, δεν μπορεί να ξεκινήσει τέτοιο διάλογο. Τι θα ακολουθήσει μετά από αυτό. Να σοβαρευτεί η Ευρώπη το Σεπτέμβριο που είναι ειδική συνεδρίαση με τις υποτιθέμενες κυρώσεις. Το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την απόφαση ως κυβέρνηση. Το οποίο δεν το αξιοποίησε πολύ η δικιά σας κυβέρνηση. Εντάξει, τώρα, παραδείγματος, εσύ έκανες και υπουργός πολλά χρόνια. Ξέρεις ότι δεν είναι θέμα ενός κράτους. Όταν οι άλλοι σου λένε δεν το συζητάμε, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπήκε πάνω στο τραπέζι, δεν υπήρχε ανταπόκριση. Ας βάλουν λοιπόν οικονομικές κυρώσεις. Να δούμε, τα μαζεύει τα καράβια ή δεν τα μαζεύει. Τα μαζεύει, το 50% των οικονομικών σχέσεων της Τουρκίας είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλη. Ακόμα χειρότερο, υπεγράφει αμυντική συμφωνία την προηγούμενη εβδομάδα Τουρκίας-Ισπανίας. Συγγνώμη, δηλαδή για να μην τρελαθούμε, μετά με λέτε ευρωσκεπτικιστή. Αυτά τι είναι. Αλλά έτσι όπως τα περιγράφετε και εσείς κύριε Κακλαμάνη και κύριε Σκουρλέτη, δηλαδή πάμε σε ένα διάλογο με το αποτέλεσμα δεδομένο τι. Το αποτέλεσμα δεδομένο όχι. Αυτό λέω, με ερώτημα. Με το αποτέλεσμα δεδομένο τι. Όχι. Απλώς πρέπει. Χάγη να... μετά, τι κάνουμε. Προφανώς μπορεί να υπάρξει και κατάληξη της Χάγης. Ναι, αλλά πρώτα λοιπόν θα κάνουμε τις διερευνητικές συζητήσεις. Mm-hmm. Αν δεν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σε απευθείας διάλογο με την τουρκική πλευρά, κάτω από συγκεκριμένη ατζέντα, διότι αυτό είναι προϋπόθεση για να πάμε στη Χάγη, μπορεί να καταλήξουμε και στην Χάγη. Mm-hmm. Βεβαίως. Ωραία, μας βγάλατε. Ναι, αλλά με την ατζέντα που έχει καθοριστεί σε εκείνη την ιστορική συνεδρίαση υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ότι πάμε για δύο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν πάμε για να συζητήσουμε. Τότε θα πρέπει να κάνουμε συμβούλιο αρχηγών. Μισό λεπτό. Είπατε στην ατζέντα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι. Τότε θα πρέπει να κάνουμε, αν πάμε στη Χάγη, συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Όχι, εγώ... το λέω διότι κάπως το αφήσαμε στην άκρη, το θεωρούσαμε εκ περισσού. Εγώ δεν το αφορίζω. Απλά είπα ότι δεν είναι το μείζον για να έχουμε εθνική γραμμή. Είναι στη Βουλή ήδη η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα την ψηφίσει την Τετάρτη. Θα το δούμε σήμερα. Σήμερα το αποφασίσετε. Προς τα που βλέπετε δηλαδή να πηγαίνει το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν θετικά επιχειρήματα, ένθεν κακίνθεν. Οπότε θα τα βάλουμε όλα κάτω. Να ξέρετε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να είναι επιχειρήματα κριτικής απέναντι στην συμφωνία. Μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να λειτουργήσουν ως πλεονέκτημα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Δηλαδή, θα σας αναφέρω κάτι τελείως περιγραφικά τώρα. Λένε κάποιοι ότι αυτή η συμφωνία διεμβόλησε το τουρκολιβικό σύμφωνο. Άρα
έχουμε κάτι στο χέρι. Και λένε κάποιοι άλλοι, πολύ σωστά, ναι βεβαίως, αλλά η μερικότητά της, το γεγονός ότι βγάζει εκτός μετά τον 28ο παράλληλο μια μεγάλη περιοχή, σημαίνει ότι αποδέχεσαι τελεσμένα μια μειωμένη παρουσία των κυριαρχικών μας συμφερόντων σε εκείνη την περιοχή και άρα ανοίγει η όρεξη της Τουρκίας. Μειωμένη επίρρεια, ανεξάρτητα λέω. Άρα λέτε λοιπόν, άρα θέλω να... ότι σήμερα, θέλω θα, αποφασίσετε, να πω, λοιπόν, σήμερα θα αποφασίσετε αν θα είσαστε υπέρ ή κατά τη συμφωνία αυτή. Έχει και επιτροπή αλλά το απόγευμα. Αλλά βλέπετε ότι μπαίνει... είναι πιο πολλά τα υπέρ από τα κατά. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Επειδή φεύγοντας από εδώ θα συμμετάσχω σε μια σύσκεψη που θα έχει ακριβώς αυτό το περιεχόμενο. Πάντως δεν ακούγεται αρνητικό τουλάχιστον. Ναι, γιατί άμα ήταν αρνητικό θα ήταν ξεκάθαρο. Πάμε λίγο κορονοϊό, γιατί άλλο μεγάλο θέμα. Αυτό έχει να κάνει και με την ελληνική κοινωνία, φυσικά και με όλο τον πλανήτη, αλλά να επικεντρωθούμε λίγο εδώ στα δικά μας. Πολλά τα κρούσματα, κύριε Καγκλαμάνη, τώρα θα χρησιμοποιήσω και την ιδιότητα του γιατρού, έτσι που δεν την ανέφερα νωρίτερα. Πολλά τα κρούσματα, η οικονομία είναι αυτό που λέμε επί ξηρού ακμής. Θέλω να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε τα μέτρα που παίρνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με τα σχολεία που θα ανοίξουν και ένα σχόλιο και μετά από τον κύριο Σκουρλέτη. Ακούστε. Υπήρχε μία μεγάλη διαφορά μεταξύ της πρώτης πράγματι πολύ πετυχημένης φάσης και τώρα της δεύτερης. Στην πρώτη, τι ήταν η δυσκολία? Ήτανε ποιος θα πάρει την απόφαση και ποιος θα πει του καθολικού lockdown, της καθολικής καραντίνας. Ήταν ένα δυσάρεστο πράγμα, το οποίο έπρεπε ένας να το πει. Οφείλουμε να πούμε ότι είχε το θάρρος, το πήρα πάνω το Πρωθυπουργός, βγήκε και το είπαμε εγκαίρως με τα γνωστά αποτελέσματα. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη περίπτωση. Ξέρετε, η αποκλιμάκωση από την απόλυτη καραντίνα είναι ευχάριστο πράγμα. Πολλοί θέλανε να βγούνε και να πει ο καθένας για τον τομέα του. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει στην αρχή ο απόλυτος συντονισμός. Τώρα νομίζω ότι προσπαθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μη σας τρομάζουν, δυσάρεστο γεγονός, αλλά μη σας τρομάζουν τα 284. Και εγώ όταν το άκουσα χθες, τρελάθηκα και πήρα τηλέφωνο φίλους μου, γιατρούς που είναι στην Επιτροπή. Δεν ήταν μίας μέρας. Ήταν λόγω Σαββατοκυριακό από Παρασκευή, δηλαδή έλεγχοι που έγιναν και βγήκαν τα αποτελέσματα εχθές και βεβαίως ανακοινώθηκαν 284. Πάντως είναι συνέχεια. Να έχετε... Ναι, βεβαίως. Και κυρίως να ξέρετε ότι εγώ ως γιατρός κοιτάω παραπάνω από τα κρούσματα πόσοι είναι οι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. 31. Να ξέρετε, αυτό είναι το βασικότερο κριτήριο από όλα για το πώς πάει η επιδημία του ιού. Διότι δεν είναι μόνο πόσοι πήραμε τον ιό και είμαστε φορείς, κυρίως για την αντοχή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι πόσοι χρειάζεται να νοσηλευθούν. Κακό να είμαι φορέας και πρέπει να είμαι στο σπίτι μου, αλλά δεν επιβαρύνω το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, το ότι πριν από 15 μέρες ήταν 6 διασωληνωμένοι και τώρα είναι 31, αυτό ναι, με ανισχύει. Τα σχολεία πολύ καλώς... περισσότερο. Κοιτάξτε, τα σχολεία καλώς ανοίγουν την Δευτέρα. Κοιτάξτε, τα σχολεία νομίζω ότι δεν είναι το θέμα 7 ή 14. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν αφού έχουν διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλες οι προϋποθέσεις. Περιμένω να ακούσω το απόγευμα την κυρία Κεραμέα. 4 ώρα το απόγευμα. Ναι, ώστε να λειτουργήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Απόλυτη δεν υπάρχει και εδώ που είμαστε 4 άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Απόλυτη ασφάλεια μεταξύ μας δεν κρατάμε υπάρχει. Κρατάμε τις αποστάσεις, αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι 7 ή 14, είναι αυτό που σας είπα και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι καταλυτικό το 7, διότι από σήμερα μέχρι τις 7 του μηνός είναι 15 μέρες. Μακάρι η επιδημία να είναι στο επίπεδο που είναι, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου ή και να έχει πάει και καλύτερα ή να έχει επιδεινωθεί που δεν εύχεται κανείς και να πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία. Κύριε Σκουρλέτη, η κυβέρνηση σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι δεν έχετε απαντήσει αν είσαστε υπέρ ή όχι το να ανοίξουν τα σχολεία 7 Σεπτεμβρίου. Περιμένει την απάντησή σας. Η κυβέρνηση έχει κάνει και άλλα τραγικά πράγματα το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς. Κάθεται και θέτει ερωτήματα αυτονόητα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ αν είναι κατά της μάσκας ή όχι. Δηλαδή έχει υιοθετήσει αυτή τη λογική των τρόλ του διαδικτύου και πάει να κάνει ένα τέτοιο είδους αντιπαράθεση. Θεωρώ ότι αυτό που χτίσαμε συνολικά ως κοινωνία στην πρώτη φάση με το lockdown, ένα τείχος ανάσχεσης της επέκτασης, η κυβέρνηση αμέσως μετά το υπονόμευσε με την αντιφατική πολιτική της. Μέτρα τα οποία αναιρούσε το ένα το άλλο. Χάσιμο χρόνο όλο αυτό το διάστημα χωρίς να υπάρξει καμιά ουσιαστική προετοιμασία για τα σχολεία. Δεν υπήρξε. Τι κάνανε?
Τι κάνανε εκεί οι υπουργοί, αναπληρωτές και τι κάνανε, τίποτα. Δηλαδή, τι θα πάμε, κάνατε θα σας πω, επιπλέον. Θα σας πω, καταρχήν, δεκάδες νέοι αναπληρωτές να προσληφθούν. Αυτό παράδειγμα της Ιταλίας δίπλα. Βρήκαν αίθουσες, προσλάβανε κόσμο. Γίνανε ειδικές κατευθύνσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα και λέμε θα ανοίξουν στις 7. Αν θα πρέπει να ανοίξουν στις 7. Εγώ το χαρακτήρισα είναι σαν να τραβάμε το λαχνό αυτή τη στιγμή. Από τελικά, μια λοταρία. Εσείς τι λέτε, παίζουμε με την υγεία. Θα πρέπει να ανοίξουν. Ότι θα πρέπει να υπάρξουν όλες οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν την υγεία των παιδιών και των οικογένειών τους. Δεν μπορεί να υπάρχει μια αντιφατική πολιτική όλους τους προηγούμενους διάστημα στον τουρισμό. Άλλο πρωτόκολλο να ισχύει για τα χερσαία σύνολα, άλλο για τα τσάρτερ, άλλο για τα καράβια. Να αναιρούνται τα μέτρα αυτά από τον έναν υπουργό και τον άλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης να βγαίνει στο CNN και να λέει ανοίξαμε τα σύνορα με τους τουρίστες και γι' αυτό ήρθαν εισαγόμενα κρούσματα, ενώ στο εσωτερικό της χώρας να λέει το αντίθετο και να κουνάει το δάχτυλο στην νεολαία. Πραγματικά τα έχουν κάνει θάλασσα. Τα έχουν κάνει θάλασσα, κυριολεκτικά. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα κορυφαίο ζήτημα, το οποίο δεν ξέρουμε ποιες τι διαστάσεις θα πάρει. Και σύν όλα τα άλλα, έχουμε και μια πολιτική στον τομέα της οικονομίας, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Είμαστε στη δίνη μιας μεγάλης ύφεσης, όπου η κυβέρνηση έχει κάνει τα λιγότερα δυνατά. Τα λιγότερα έχει αφήσει τα πράγματα συντύχη της. Ειλικρινά είναι ανησυχητικά αυτά τα φαινόμενα. Μας τρομάζουν και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να σοβαρευτεί η κυβέρνηση. Κύριε, χρειάζεται ένας νέος σχεδιασμός. Κύριε Κλαμάνη, η αλήθεια είναι. Ναι, εγώ θα σταθώ στο εξής που είπε ο κ. Κουρλέτης. Γιατί όντως η κυβέρνηση κρατάει μια συντηρητική στάση, λίγο πιο μαζεμένη στο θέμα της οικονομίας. Δηλαδή, έχουμε δει και πριν από λίγο συζητήσαμε για κάποια μέτρα στήριξης της οικονομίας. Γιατί όμως είναι τόσο συντηρητική, φοβάται τι θα επακολουθήσει. Ή γιατί δεν έχει λεφτά στο ταμείο. Για να τα λέμε όλα. Καταρχήν, εντάξει, αντιπολίτευση είναι ο κ. Κουρλέτης, είπε αυτά που είπε. Υπεύθυνη αντιπολίτευση όμως. Και το δείξαμε αυτό στην πρώτη φάση. Εν μέρη. Σε ορισμένα. Έτσι όπως το πάτε, σα βλέπω για συγκυβέρνηση. Όταν την είχε και η κυβέρνηση. Έτσι όπως το πάτε, σα βλέπω για συγκυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά κάτι. Δεν υπάρχει τέτοια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Με τον αντικειμενικό νεοφιλελευθερισμό δεν υπάρχει καμία συνέντευξη. Τα έχουμε κάνει θάλασσα και παρά την άνοδο των κρουσμάτων και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τα λιγότερα κρούσματα κάθε μέρα. Με τα ολιγότερα κρούσματα. Ακόμη και οι βαλκανικές χώρες οι οποίες μας συναγωνίζονται στο καλό στην πρώτη φάση, δείτε τι γίνεται. Δεν μιλάω τώρα για Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία κτλ. Δεύτερον, θα σας πω κάτι το οποίο το πληροφορήθηκα. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι ένθερμος υποστηρικτής των μοντέλων Σουηδίας. Μου είπε φίλος μου γιατρός Έλληνας, ο οποίος δουλεύει σε νοσοκομείο της Σουηδίας, τον παρεμπεδάκι μου, γιατί τόσο πολύ θάνατοι, γιατί μου λέει Νικήτα μου. Από 65 χρονών και πάνω έμπαινες μέσα στο νοσοκομείο, αλλά μεθεύευες με τα κιάλια. Και λέγανε, αν ζήσει, έζησε. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι σε επίπεδο μεθ εμείς είμαστε πολύ καλά. Ναι, με τις χίλιες που γίνονται με το ζόρι. Δεν λέω αυτό. Λέω, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω υπάρχουν ότι... ή δεν υπάρχουν όχι. Λιγότεροι. Συγγνώμη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώθηκε ότι στο δημόσιο σύστημα υγείας σε σχέση με τις αρχές του 2019 υπάρχουν 5.000 λιγότεροι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Μιλήσατε για προσλήψεις, τις οποίες δεν τις κάνατε, διότι υπήρχαν πολύ περισσότερες αποχωρήσεις. Ναι, δεν είπα αυτό. Χάθηκε όλο αυτό το διάστημα για να οχυρωθεί το σύστημα υγείας. Δεν και μακάρι να μην αντιπεριθούμε σε αυτό. Επειδή δεν σας συμφέρει, γιατί τα στηρίζετε αυτά τα μοντέλα, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Δεν είπα αυτό. Είπα την ανθρώπινη αντιμετώπιση. Τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε ΣΔΙΤ. Αυτό θα μας σώσει. Την ανθρώπινη αντιμετώπιση των Ελλήνων υγειονομικών, αλλά και του πολιτικού απέναντι και στον ηλικιωμένο. Εμείς βάζαμε και τον 80χρονο και έτσι έπρεπε να κάνουμε στη ΜΕΦ. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι εκεί πέρα έχουν οργανωμένες μεγάλες δομές για ηλικιωμένους ανθρώπους και εδώ δεν υπάρχει. Εδώ τους πέθαναν όλοι. Ακριβώς. Επειδή ήταν οργανωμένες οι δομές, αυτό λέω. Γι' αυτό πέθαναν όλοι. Φτάσαμε στο τέλος. Θα συμφωνήσουμε. Το λέω ότι η δομή της ελληνικής κοινωνίας είναι τέτοια ώστε η οικογένεια παίρνει τον παππού και τη γιαγιά σπίτι. Αυτό λειτουργεί προστατευτικά. Δεν είναι καλό τα κοινωνικά.
κάνει, δεν έχουμε χρόνο. Βεβαίως πάντα από όποιο πακέτο οικονομικό έχει βγει και έχει ανακοινωθεί, πάντα θα θέλουμε να είναι κάτι παραπάνω. Το παραπάνω θα το ακούσετε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα όλες οι εφημερίδες λένε για μείον 50% στην έκτακτη φορά. Δεν είναι αυτό ένα. Δεν είναι να το δούμε και να δούμε και ποιος αφορά και αν θα αφορά τα φετινά εισοδήματα ή του χρόνου. Κρατήστε το αυτό που λέω. Αυτό είναι άλλο. Αλλά είναι οριζόντιο μέτρο όμως. Σωστά. Δεν είναι επιλεκτικό μέτρο. Και φτάσαμε στο τέλος της κουβέντας με τους πολιτικούς μας. Είδατε, στο τέλος καταφέραμε να τους βάλουμε να διαφωνήσουν σε κάποια πράγματα. Εντάξει, διαφωνούμε και σε άλλα. Αλλά άλλο συζητάμε και άλλο. Κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστούμε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Κακλαμάνη, σας ευχαριστούμε πολύ.